Στα πλαίσια του έτους Καραθεοδωρή, σήμερα βρεθήκαμε κατόπιν προσκλήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στον ναό της Παναγίας της Κουμαριωτήσης για να τελέσουμε την πανήγυρη αυτή. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Οι Καραθεοδωρίδες γνωρίζετε ότι ήταν από την περιοχή, μείζωνα περιοχή της Μητροπόλεως Ανδριανοπόλεως, βλαστοί και γόνοι οι οποίοι την εκλέησαν, την εδόξασαν. Σήμερα λοιπόν χάρηκα ιδιαίτερα που βρεθήκαν και οι άνθρωποι από τη Νέα Βίσσα, η πατρίδα τους ήταν στα μέρη και αυτή της Ανδριανοπόλεως, και έτσι παλαιοί και νέοι βρεθήκαμε μαζί σε μια ωραία κοινότητα η οποία έχει ιστορικό παρελθόν, έχει όμως και μέλλον. Μεταφέρω τη στοργή, την αγάπη του Πατριάρχου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, θα έρθει στα τέλη Σεπτεμβρίου στην επαρχία για να επιστρέψει τους εορτασμούς αυτούς, και μεταφέρω και την αγάπη μου σε όλους τους ανθρώπους που έλκουν την καταγωγή τους από τη Μετρόπολη της Ανδριανούπολης. Είναι μεγάλη χαρά μας, πραγματικά, η παρουσία σας εδώ, αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου Στεφάνου Καραθεοδωρή, με τους οποίους συνδεθήκαμε προσφάτως, επειδή είχαμε γιορτάσει τα 180 χρόνια του ναού και τα 150 χρόνια αποδημίας του Στεφάνου Καραθεοδωρή. Όπως γνωρίζετε, εδώ είναι ο τάφος του, και συνδεθήκαμε με το Σύλλογο και τολμήσαμε να τους καλέσουμε και να τους ζητήσουμε να έρθουν μαζί μας να την εορτάσουν, και ήταν μια ιδιαίτερη χαρά για μας και τιμή που ήταν μαζί μας. Και όπως βλέπετε, οι ελάχιστοι πλέον νεοχωρίτες αλλά και συντοπίτες που ήρθαν σε αυτή την εκκλησία, στο πανηγύρι αυτό που κάποτε είχε χιλιάδες κόσμο φιλοξενούσε, δώσαν μια ιδιαίτερη χαρά, ένα ιδιαίτερο χρώμα. Γι' αυτό και είμαστε ευγνώμονες για την εδώ παρουσία τους, γιατί ξέρουμε ότι έκαναν κοπίες για να έρθουν και να επιστρέψουν. Και εσείς είστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Είμαστε φιλόξενοι διότι οι κοινότητες και η ρωμιοσύνη εδώ της πόλης και γενικότερα ήταν πάντα φιλόξενη με κοινότητα, και εξακολουθούμε, προσπαθούμε να συνεχίσουμε την παράδοση και να συνεχίσουμε την πορεία της ιστορίας μας εδώ και οπουδήποτε αλλού. Είναι, όπως σας είπα, οι κοινότητες μας είναι πολύ ιστορικές. Έχουν πολλά μνημεία, πολλές αξίες, πολλές μνήμες, πολλά βιώματα, και μέσα σε αυτό το λίγο μεν πίμνιο που θα λέγαμε, ελάχιστο δυστυχώς πληθυσμό ή συρρυκνωμένο πλέον, προσπαθούμε και κρατάμε όλες τις παραδόσεις. Είμαστε γι' αυτό πολύ περήφανοι, και πραγματικά όλοι είναι αξιέπαινοι για τις προσπάθειες που κάνουν, και όπως είδατε υπάρχει ένας μεγάλος ζήλος στον εθελοντισμό των ανθρώπων οποιασδήποτε ηλικίας, και έρχονται να εργαστούν εδώ όλοι οι ελάχιστοι κατοικοί μας, να βοηθήσουν ώστε και ο ναός να λειτουργήσει, αλλά όχι μόνο να είναι να λειτουργήσει ως λατρευτικός χώρος, αλλά και ως πολιτιστικός χώρος. Προσπαθούμε να είμαστε μια δυναμική κοινότητα, να βγάζουμε, να δημιουργούμε αρκετές εκδηλώσεις πολιτισμικού χαρακτήρος και διάφορες άλλες, όπου ανταποκρίνονται και πάρα πολλοί άνθρωποι, και Τούρκοι και ξένοι και μη Ορθόδοξοι. Οπότε και τις Κυριακές στις απλές λειτουργίες μας πάντα έχουμε και κόσμο, κόσμο απ' έξω που έρχεται να συμπροσευχηθεί μαζί μας ή να πάρει έναν καφέ μαζί μας, γιατί του αρέσει να είναι μαζί. Έχουμε διάφορα προγράμματα και δεν στεκόμαστε. Απέναντίας θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα και στους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και σε αυτούς που θέλουν και μας αγαπάνε και μας συνοδεύουν σε αυτήν την πορεία. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στον χώρο της Κωνσταντινούπολης εδώ, μετά από πρόσκληση βεβαίως της Εφοροεπιτροπής του Ναού της Παναγίας Κουμαριώτισσας, με αφορμή για να μας κάλεσαν για να συνεορτάσουμε μαζί εδώ τη γιορτή της Παναγίας, και με μεγάλη χαρά, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, μας απέφθαναν μια ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Οπότε λοιπόν είμαστε εδώ με το Σύλλογο, με το χορευτικό μας, με τη χοροδία μας, για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες μαζί. Και αυτό δείχνει ότι οι επαφές γίνονται όλο ένα και πιο συχνά, και υπάρχει, μάλλον δημιουργείται ένα ισχυρότερο δέσιμο. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Βίγκας, εδώ και χρόνια έχουμε αναπτύξει αυτόν τον δεσμό. Ένας δεσμός που, όπως είπατε, όλο και αποκτά και πιο βαθιές ρίζες, και καλλιεργείται και με τέτοιο τρόπο και από τους δύο. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα εξάλλου και των δύο κοινοτήτων, και της κοινότητας Νέας Βίσσας και του Συλλόγου, αλλά και της κοινότητας Νεοχωρίου. Οπότε είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και η συγκίνηση που βρισκόμαστε κάθε φορά εδώ, στην Παναγία Κουμαριώτισσα, που άλλωστε βρίσκονται και οι τάφοι των Καραθεοδωρή στην αυλή της Εκκλησίας. Εκπονώ τη διδακτορική μου διατριβή σε αυτή την περιοχή, στο Νιχώρι του Βοσπόρου. Κάνω έρευνα για την ιστορία του νεοχωρίου
από τα μέσα του 18ου αιώνα έως και σήμερα, ερευνώντας το αρχείο της κοινότητας. Η συγκεκριμένη κοινότητα, κατά τη γνώμη μου, πρωτοπορεί σε ζητήματα όχι μόνο κοινοτικά αποκλειστικά, αλλά σε ζητήματα πολιτισμού και ζητήματα παιδείας. Για παράδειγμα, εγώ είμαι υπότροφος της κοινότητας Νεοχωρίου. Εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή, δημιουργούνται συνεχώς νέες εστίες και προϋποθέσεις για την έλευση και Ρωμιών πολιτών, δηλαδή ελληνικής καταγωγής που ζουν στην πόλη, αλλά και Ελλαδιτών, ώστε να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. Δίνεται αυτή η ευκαιρία. Είναι μια κοινότητα που συνομιλεί με την πλειονότητα της Τουρκίας, με τους Μουσουλμάνους, με τους Αρμένιους, με τους Εβραίους. Δεν είναι κλεισμένη μέσα στα τείχη της. Και κατά τη γνώμη μου αποτελεί παράδειγμα, πρωτοποριακό παράδειγμα, για το σύνολο της ρωμαϊκής κοινότητας στην πόλη.